Με τις πληγές από τα περσινά φαινόμενα να είναι ακόμα ανοιχτές, οι κάτοικοι στα ορεινά χωριά του Δήμου Πλατανιά ζουν μια διαρκή κατάσταση ανησυχίας που εντείνεται κάθε φορά που η πολιτική προστασία προειδοποιεί για ακραία καιρικά φαινόμενα. Εσείς μπορείτε να μου πείτε ένα που δεν φοβάται? Τη στιγμή που βλέπει τόσα πράγματα στην τηλεόραση, η Αθήνα πνίγει και πάνω, ξέρω εγώ, η Κινέτα, τα περσινά τα θυμόμαστε εδώ. Οι πλημμύρες και οι καταστροφές που προκάλεσε ο Γυριώνης στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν είναι άγνωστες για αυτούς. Η κακοκαιρία που γίνει πέρυσι, κάθε 500 χρόνια γίνεται στην Κρήτη, έτσι έχω διαβάσει. Άλλη φορά δεν τη θυμούμε. Ήμουν 84 χρόνια, δεν το ξέρω, θυμούμαι αυτό. Τον περασμένο Φεβρουάριο είδαν τα ορμητικά νερά του ποταμού Κερίτη να παρασέρνουν στο πέρασμά τους από δρόμους και γέφυρες μέχρι εκτάσεις με καλλιέργειες. Δύσκολα μπορούν να ξεχάσουν και όπως παραδέχονται, φοβούνται πως το κακό δεν θα σταματήσει εδώ. Πιθανόν να έχουμε και θέματα όπως πέρυσι. Εκτός από το φόβο τους για επανάληψη ακραίων καιρικών φαινομένων, οι κάτοικοι στον Αλικιανό, τα Μεσχλά, το Φουρνέ, τα Καράνου έχουν να αντιμετωπίσουν και τις αλλαγές που έφερε ο περσινός χειμώνας στην καθημερινότητά τους. Το οδικό δίκτυο σε πολλές περιοχές δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί και οι παρεμβάσεις της πολιτείας δεν είναι αυτές που θα περίμεναν. Γέφυρα θέλουμε, με τα μπαλώματα δεν περνά ο κόσμος. Γέφυρα ανθρωπινή να κάνουν και να γνιαστούν οι κύριοι. Δεν λύνεται το πρόβλημα με έτσι που με τα μπαλώματα. Δεν έχουν τελειοποιηθεί τα έργα τίποτα. Είναι γέφυρα αυτή που κάμανε εκεί. Δεν μπορεί να περάσει κανείς. Τα μεγάλα αυτοκίνητα δεν μπορούν να περάσουν. Τι θα γίνει η παραγωγή? Οπωσδήποτε δεν έχουμε δρόμους. Και πρέπει να γίνουν. Άμα δεν γίνουν δρόμοι, το χωριό θα αποκλειστεί, θα γίνουμε νησί εδώ. Όλοι όσοι επλήγησαν από τα πρωτοφανή σε ένταση φαινόμενα του περασμένου Φεβρουαρίου, αλλά και από τα πιο πρόσφατα στα νότια των Χανίων, αναγνωρίζουν αφενός πως υπήρξαν ανθρώπινες παρεμβάσεις. Αφετέρου αποδέχονται τις αναφορές επιστημόνων πως το κλίμα αλλάζει και τίποτα δεν θα είναι όπως χθες.